Καλησπέρα αγαπητοί ακροατέ, σήμερα θα μιλήσουμε για την πίστη του Δανίλ. Νομίζω όλοι οι άνθρωποι έχουν ακούσει για αυτή την ιστορία ότι ο Δανίλ ήταν ένα Εβραίο που ήταν εκμαλώτο στη Βαβυλώνα και εκεί ήταν σε προσευχή με το Θεό του Ισραήλ που είναι αληθινό Θεό και Θεό μας που έγινε άνθρωπο το Ιησού Χριστό και σηκώθηκαν οι άνθρωποι τη χώρα εκείνη έναντιο του Ντανίλ. Κατηγορήθηκε ο Ντανίλ, άδικο, και βγήκε απόφαση να ρηκτήσει ο λάκκο το λιοντάρι που ήταν τόσο πεινασμένοι. Τότε ο Ντανίλ ρίχτηκε εκεί στο λάκκο. Όμω κανένα λιοντάρι δεν έμπλαψε τον Ντανίλ, ούτε άγγισε τον Ντανίλ, επειδή ο Θεό διέξασε το λιοντάριο, εξαιτία την πίστη που είχε ο Ντανή, τότε ενέργησε ο Θεό με δύναμη. Επί το Ευαγγέλιο λέει, κόρη πίστη, κανεί δεν μπορεί να ευαριστήσει στο Θεό, δηλαδή κανεί δεν μπορεί να δίνει ευχαριστία στο Θεό για να ενεργεί. Είναι η πίστη του άνθρωπου που ανοίγει την καρδιά του Θεό για να, να στέλνει τη δύναμη του, για να γίνει ταύμα και ενέργεια. Χωρί την πίστη δεν τα παρακινεί ο άνθρωπο το Θεό. Για να παρακινήσουμε την καρδιά του Θεό, όλοι μα να ενεργεί ο Θεό με δύναμη, χρειάζεται να δείχνουμε απόδειξη τη πίστη μα. Η πίστη που μιλάμε εδώ που λέει το Ευαγγέλιο, δεν είναι πίστη που όλοι οι άνθρωποι έχουν σήμερα που λένε Πιστεύω στο Θεό, στην του ενώ. Όχι, είναι η πίστη που πιστεύει στα λόγια του Θεό, σε αυτά που είπε ο Θεό, παρόλο που δεν καταλαβαίνουμε, δεν ξέρουμε πώ, απλώ πιστεύουμε. Αυτή είναι η πίστη που έσωσε το Δανείλ, δηλαδή μια πίστη που δεν βασίζεται σε πέντε αισθήσεις μα. τι βλέπουμε, τι αισθάνομαι, τι ακούω, απλώς βασίζεται σε αυτό που λέει ο Θεό, δηλαδή δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος πώς θα γίνει. Αυτή λέγεται πίστη, αυτή είναι υπερφυσικό πίστη, είναι πίστη που βασίζεται στο αόρατο κόσμο, δηλαδή... Με στο φυσικό κόσμο που ζούμε δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα. Απλώ βασίζεται στο Θεό, παρόλο που δεν καταλαβαίνει τότε ο Θεό τα δείξει τη δύναμη του και τα ενεργεί ο Θεό. Αυτή είναι η αληθινή πίστη. Αυτή είναι που είχε ο Ντανί, γι' αυτό τον έσωσε. Γι' αυτό ο Θεό έδειξε τη δύναμη του και τον έσωσε μέσω λάκκο του λιοντάρι που ρίχτηκε ο Ντανί άντικα επειδή κατηγορήθηκε από του άλλου άνθρωπου που τον μισούσα εξαιτία την πίστη του, δηλαδή διωγμό, διώχθηκε η πίστη του Ντανίλ, γι' αυτό κατηγορήθηκε άδικα. Να σας πω κάτι, αυτή τα δοκιμασία, επειδή ο Θεό δοκιμάζει, όλοι οι άνθρωποι που τον πιστεύουν σ' αυτό, τα φτάσουν στο σημείο που τα περνάει δοκιμασία, όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο οι άνθρωποι που δεν θέλουν να ακούνε το Ευαγγέλιο και ακόμα οι άνθρωποι που ακούνε το Ευαγγέλιο τα φτάσει στο καιρό που ο Θεό θα το δοκιμάζει αν πραγματικά πιστεύουν στα λόγια του γι' αυτό ο Θεό επιτρέπει αυτή την κατάσταση πολλέ φορέ να συμβαίνει επειδή η κόρη στο Θεό δεν μπορεί να γίνει τίποτε που γίνονται όλα που γίνονται είναι ο Θεό επιτρέπει σε πάρα πολύ διαφορετική περιπτώση που εμείς δεν μπορούμε να εξηγηθούμε, να εξηγηθούμε ούτε να καταλαβαίνουμε. Απλώς εμείς να πιστεύουμε στον Θεό, τότε ο Θεό θα δείξει τη δύναμη του. Γι' αυτό ο Ντανίλ όταν κατηγορήθηκε, ο Θεό επέτρεψε να ρητήσει ο λέκο το λιοντάρι για να δείξει τη δύναμη του. Αυτό είναι τον τρόπο που εργάζεται ο Θεό. Δηλαδή ο Θεό επιτρέπει αν θέλει να δείξει τη δύναμη του, επιτρέπει οι άνθρωποι να διώκει κάποιος και να κάνει ό,τι θέλει για να δείξει ο Θεός τη δύναμη του μετά. Από όλα είναι σύμφωνα με την κυριαρχία του Θεού, όπω θέλει ο Θεό. Αλλά εμεί, με τα μερία μα, η ευθύνη μα είναι να έχουμε πίστη αληθινή στο Θεό, χωρί να βασίζομαι σε πέντε αισθήσει. Όταν εμεί δείχνουμε την αληθινή πίστη στο Θεό, τότε ο Θεό στέλνει τη δύναμη του και ενεργεί. Όπω σε περίπτωση του Ντανή. Ο Ντανίλ και πίσω το, δεν βασίστηκε σε πέντε αισθήσει του, επειδή τα πέντε αισθήσει του Ντανίλ ήταν αδύνατο αυτή την περίπτωση, δηλαδή να το ρίξει μέσω στο λάκκο του λιονταριού που ήταν τόσο πεινασμένη, δεν μπορούσε, ήταν αδύνατο να βγει ζωντανό εκεί ο Ντανίλ. Αλλά ο Ντανίλ όμω παρόλο που αυτά δεν έκασε την πίστη του, παρόλο που, ότι η απόφαση βγήκε να ρηκτήσει το λάκο του λιοντάρι, ο Ντανίλ κράτησε την πίστη του ζωντανή ζωντανό πάντο, σωτεό, Είχε την πίστη του. Και δεν, δεν αντιστάθηκε, ούτε να παρακαλάει, μη με ρίξει καθόλου. Δεν α, όπως λέει μας το Ευαγγέλιο, ότι δεν αντιστάθηκε, δέχτηκε να ρίξει ο λακκό το λιοντάρι, αλλά με την πίστη σωτεό που είχε δυνατό μέσα του. Είχε πίστη δυνατό μέσα του. Γι' αυτό η πίστη σου δανεί είναι που κίνησε την καρδιά του Θεού για να στείλει τη δύναμη του Θεού. Επειδή το Ευαγγέλιο λέει κόρη στη πίστη, δεν μπορεί κανεί να υβαριστεί στο Θεό, δηλαδή δεν μπορούμε να κινεί την καρδιά του Θεό να ενεργεί αν δεν αποδείχνουμε την πίστη εμεί. Δηλαδή, κάθε άνθρωπο που λέει ότι πιστεύει στο Θεό οφείλει να δείχνει να αποδείξει την πίστη του για να κινεί την καρδιά του Θεό. Όπω η κακαμινιά, ένα βίντεο που μίλησα, η πίστη κόρη στα έργα, δηλαδή κόρη σε αποδείξη είναι νεκρή πίστη. Αλλά ότι ό,τι είναι να βλέπει ζωντανή πίστη, δηλαδή όχι μόνο με θεωρία αλλά με πράξη. Δηλαδή κάποιον να λέει ότι έχει πίστη, αλλά πρέπει να αποδεικνύει όταν ο Θεό δοκιμάζει. Γι' αυτό ο Θεό δοκιμάζει την πίστη, για να βλέπει αν αυτό που λέμε ισχύει. Αυτή λέγεται δοκιμασία. Επειδή πολλοί άνθρωποι λένε έχω πίστη, αλλά όταν ο Θεό επιτρέπει δοκιμασία, πραγματικά τα δείχνει ο άνθρωπο την πίστη αυτό είναι αυτό έχει ουσία. Επειδή πολλοί λένε κουπίστη, αλλά για να αποδεικνύει αν είναι κουπίστη, αν δεν είναι κου, ότι επιτρέπει επιτρέπει πάντοτε δοκιμασία για να δοκιμάζω αυτό που λένε όχι πίστη, αν τα δείξω την πίστη του. Τη στιγμή την δοκιμασία. Τη στιγμή την δοκιμασία είναι, είναι τη στιγμή που δείχνεται η πίστη του άνθρωπου. Γι' αυτό η πίστη του Ντανίλ αποδείκτηκε τη στιγμή που τον έριξε, που ήταν έτοιμη να ρηκτεί στο λάκκο το λιοντάρι, δεν αρνήθηκε την πίστη του, δεν, αστιτάτηκε, δεν αντιστάτηκε, δεν παρακαλέσε του άνθρωπου να μην το ρίξει στο λάκκο για να φοβάται τους λιοντάρι, δεν φοβήθηκε, είχε πίστη στο Θεό και δέκτηκε, δέκτηκε με ησυχία να ρηκτεί στο λάκκο. Αλλά δηλαδή η πίστη σου Δανή αποδείκτηκε, αποδείκτηκε στο Θεό. Δεν ήταν μόνο θεωρία με τα λόγια, αλλά έδειξε με πράξη. Τη στιγμή που ήταν έτοιμη να ρηχτεί με σ' το Ιοντάρι, δεν αρνήθηκε, δεν άλλαξε γνώμη. Δέχτηκε. Αυτή είναι πράξη. Τη πίστη του Ντανιέλ, απόδειξη. Και αυτή η πράξη, απόδειξη, άνοιξε τη δύναμη του Θεό για να ενεργεί ο Θεό για να δείξει τη δύναμη του. Γι' αυτό κάθε πίστη δοκιμάζεται, ενώ η αληθινή πίστη. Επειδή πολλοί άνθρωποι έχουν θεωρία την πίστη. Όλο το κόσμο περίπου έχουν πίστη. Σα λόγια, σα κύλη, θεωρία. Όμω αυτό δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο, ούτε να την ισοτήρια. Αλλά μόνο η πίστη που είναι ζωντανή, δηλαδή με την πράξη. Μόνο η πίστη που δείχνεται με απόδειξη. Όταν δοκιμάζεται, αυτή είναι η πίστη που σώζει τον άνθρωπο. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι η πίστη αλήθεια δεν βασίζεται στου πέντε αισθήσει. Επειδή όταν ο Θεός δοκιμάζει την πίστη μας, συνήθως ο άνθρωπος φοβάται εξαιτίας της πέντε αισθήσεις, επειδή ο άνθρωπος τα αρχίζει να σκεφτεί, μα πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή τα αρχίζει να σκεφτεί, να υπολογίζει, να μετράει, δηλαδή να ψάχνει πώς θα γίνει αυτό. Αυτή δεν είναι πίστη, επειδή η πίστη δεν βασίζεται σε αυτό που καταλαβαίνει κάποιο, σε αυτό που... Βλέπει κάποιο, επειδή αυτή είναι πέντε αισθήσει στο φυσικό κόσμο. Αλλά ο Θεό είναι αόρατο σε εμά στο πνευματικό κόσμο. Αλλά η πίστη είναι πάνω από φυσικό κόσμο, δηλαδή πάνω από πέντε αισθήσει. Αυτή είναι η αληθινή πίστη. Και αυτή είναι η πίστη που έσωσε τον Δανίλ. Δεν βασίστηκε στη πέντε αισθήσει, δεν βασίστηκε στο φυσικό κόσμο, αλλά βασίστηκε στα λόγια του Θεό που δεν κατάλαβε ο Danil ούτε, ούτε έψαχνε πώ θα γίνει αυτό, αλλά βασίστηκε στο Θεό και είχε πίστη υπερφυσικό στο Θεό και ο Θεό έδειξε τη δύναμη του. Η πίστη του Ντανί νίκησε το λιοντάρι. Η πίστη του Ντανί κλείσε τα στόματα του λιοντάρι και ο Ντανί βγήκε ζωντανό και άβλαβη μέσα στο λάκκο του λιοντάρι. Αυτή είναι η αληθινή πίστη που τελειώται να βλέπει ανάμεσα σε όλο τον άνθρωπο μα. Αλλά Πολλοί άνθρωποι έχουν πίστη σε ακύλη, αλλά η πίστη μόνο με ακύλη, χωρίς να δείχνει με πράξη, είναι μια νεκρή πίστη ζωντανή, δεν μετράει, δηλαδή δεν κινεί την καρδιά του Θεού. Αλλά η πίστη που αποδεικνύει με, με πράξη, δηλαδή πρακτική, με απόδειξη όπως το Δανίλ, είναι η πίστη που κινεί την καρδιά του Θεού για να δείξει τη δύναμη του. Επειδή όλα ελέγχονται κάτω από την κυριακία του Θεού. Όλα όσα γίνονται ότι ο Θεό πολλές φορές επιτρέπει η κατάσταση που είναι ανεξέλετο σε εμά για να δοκιμάζει η πίστη στους άνθρωπους. Αλλά οι άνθρωποι, αν δεν ξέρουν αυτό, αν δεν ξέρουν το, την αλήθεια του Ευαγγέλιο, τι σημαίνει η πίστη η αληθινή στο Θεό, τότε τα σκανδαλιστούν, τότε τα, τα φοβητούν και δεν τα μπορούν να πιστεύουν στο Θεό. Και αυτή δεν είναι πίστη κάποιον να λέει ότι μένω όμω ακύρη πιστεύει στο Θεό, αλλά όταν βρίσκεσαι, βρίσκεται μπροστά σε μια κατάσταση που είναι αντίνατο να, να λυθεί, να μην μπορεί να πιστεύει στο Θεό και να αρχίζει να κλάψει και να αρχίζει να αναστατώνεται. Αυτή δεν είναι πίστη. Απλώ είναι μια πίστη νεκρή. Διότι όταν ήρθε δοκιμασία να δοκιμάζεται, δεν βρέθηκε πίστη. Βρέθηκε μόνο απιστία και φόβο. Γι' αυτό η αληθινή πίστη δεν βασίζεται στι πέντε αισθήσει, αλλά βρασ, βασίζεται σε σωτεό που δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπο πώ θα γίνει αυτό, επειδή ο Θεό είναι ανεξυκνία σου. Αλλά πρέπει να βασιζόμαστε στο Θεό και να αφήσουμε όλα στο Θεό, χωρί να προσπαθούμε να καταλαβαίνουμε τίποτα. Γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε. Τότε θα δούμε τη δύναμη του Θεού. Τότε θα δούμε την ενέργεια του Θεού. Επειδή η πίστη είναι που κινεί την καρδιά του Θεού για να μα δείξει τη δύναμη του μέσα σου αδύνατο προβλήματα που βρίσκεται μπροστά μας. Μέσα σε ένα προβλήματα που είναι αδύνατο σε κανένα άνθρωπο συγκεκριμένη λύση. Αλλά ο Θεός θα δείξει τη δύναμη του. Μόνο με την αληθινή πίστη κινεί την καρδιά του Θεού για να δείξει τη δύναμη του. Γι' αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Κορίς την πίστη αδύνατο άνθρωπο να ευχαριστήσει το Θεό. Δηλαδή χωρίς την πίστη, αδύνατο ο Θεός να δείξει την δύναμη του και την ενέργεια του. Να γίνει αυτό που ο άνθρωπος βλέπει αδύνατο μπροστά του. Χρειάζεσαι πίστη με πράξη, πρακτική, να αποδεικνύει όπως ο Ντανή. Ο Ντανή αποδείξε την πίστη του με πράξη. Ναι έλεγε πριν όμως θα δοκιμασία σου λάκκο το λιονταρί και ο Ντανίν απόδειξε την πίστη του. Και επειδή απόδειξε, τότε ο Θεό έστειλε τη δύναμη του και έδειξε το τάγμα και έσωσε τον Ντανίν μέσα στο λάκκο το λιοντάριο. Αυτή είναι αληθινή πίστη. Και αληθινή πίστη δοκιμάζονται πάντοτε από το Θεό με τον τρόπο που εμεί δεν μπορούμε να ξέρουμε πώ και δεν καταλαβαίνουμε. Αλλά δοκιμάζονται. Πάντοτε κάθε πίστη αληθινή πίστη πρέπει να δοκιμαστεί για να αποδεικνύει στο Θεό ότι όντω ο άνθρωπο έχει πίστη στο Θεό. Αυτή είναι η αληθινή πίστη και δεν έχει καμιά σχέση με την πίστη που έχουν οι άνθρωποι τη θρησκεία μόνο επιφανειακά, μόνο επιπόλαια, μόνο πάνω στην παράδοση. Αυτή δεν είναι πίστη. Θρησκεία δεν μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην αληθινή πίστη. Αλλά μόνο στα λόγια του Ευαγγέλιο είναι που θα οδηγήσει τον άνθρωπο στην αληθινή πίστη στο που θα δείξει τη δύναμη και ο άνθρωπο να έχει σωτήρια. Μόνο αληθινή πίστη. Γι' αυτό σα λέω ότι μόνο το Ευαγγέλιο πρέπει να είναι τεμέλιο μα να βασιζόμαστε σε αυτό και όχι η θρησκεία. θρησκεία περιορίζεται επιπόλαια. θρησκεία είναι μόνο επιφανειακά. θρησκεία βασίζεται στι πέντε αισθήσει και στο φυσικό κόσμο. Αλλά το Ευαγγέλιο μα διδάσκει να βασιζόμαστε, να βασιζόμαστε στο Θεό που δεν μπορούμε να το βλέπουμε επειδή ο Θεό είναι αόρατο σε εμά. Αλλά η αληθινή πίστη βασίζεται. Σε αυτό που είναι αδύνατο σε εμά, στο αόρατο κόσμο. Δηλαδή, είναι πάνω από το φυσικό κόσμο, πάνω από τα πέντε αισθήσει. Καμιά σχέση με τα πέντε αισθήσει μα. Τα πέντε αισθήσει μα δεν μπορούμε να μα βοηθήσουμε να έχουμε αληθινή πίστη στο θεό. Γι' αυτό, αυτή είναι η αληθινή πίστη, και είναι επίπεδο που ο άνθρωπο μπορεί να ανεβεί μέχρι να αποδεικτεί την πίστη ja, στο θεό. Για σήμερα, στα αφήνω εδώ ότι ο Να